Λοιπόν, αυτό το οποίο έγινε στην πολιτική γραμματεία είναι το εξής. Η πολιτική γραμματεία επικύρωσε στην απόφασή της ότι ισχύει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ότι ο Στέφανος Κασελάκης είναι έκπτωτος πρόεδρος. Αυτό έγινε με ψήφους 17 υπέρ, ένα κατά και μία κατά και μία αποχή. Κατά ψήφισε η Θεοδόρα Τζάκρη, απούσα ήταν η Ολυμπία Τελιγιορίδου. Αυτό είναι. Κύριος Πολάκης ψήφισε υπέρ, δηλαδή ήταν στην πολιτική γραμματεία. Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί την προηγούμενη ήταν 18-3. Ήταν και ψήφισε υπέρ. 17 υπέρ. Ούτως ή άλλως είχε στηρίξει και την πρόταση Μομφής, οπότε ναι. Πολιτικά επιβεβαιώνει είναι συνεπές το να ψηφίσει ότι είναι έκπτωτος ο κύριος Κασελάκης. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση και με εκλεκτούς συναδέλφους. Γιώργος Νόκος, τον διαβάζετε στα παραπολιτικά, εδώ μαζί μας στο στούντιο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλή σεζόν. Καλή σεζόν, καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Και στη σύνδεσή μας μέσω Skype ο Γιώργος Λακόπουλος, πολιτικός αναλυτής, τον διαβάζετε στο idis.gr. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, Γιώργο, ένα πρώτο σχόλιο, Λακόπουλε, για αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Νομίζω ότι όλες οι παρατηρήσεις που κάνετε είναι σωστές, ειδικά αυτά που είπε ο Νίκος, και το βλέπω που τα λέει και με χαρά, ας πούμε, και αυτό τους δίνει έτσι μια ιδιαιτερότητα. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά δημιουργούν έτσι, ευκαιρίες για κοτσουβουλιά, για σχόλια, για υπενιγμούς, οτιδήποτε. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτή η ουσία. Στην πολιτική τα πράγματα δεν λύνονται ούτε με εξώδικα, ούτε με αποφάσεις δικαστηρίου, με προσφυγές στο δικαστήριο. Δεν λύνονται καν με στενότερες ή ευρύτερες ερμηνείες των καταστατικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει η βασική αρχή, είναι η αρχή της δημοκρατίας. Στείνεις μία κάλπη, η αρχή της πλειοψηφίας. Στείνεις μία κάλπη και το αποτέλεσμα σε καθοδηγεί και επικυρώνει και δικαιώνει και δείχνει που πρέπει να πάνε τα πράγματα. Ναι. Τώρα, είναι προφανές ότι ο κύριος Κασελάκης είχε αυταπάτες. Δηλαδή, είχε την αίσθηση ότι τον κάλυπτε το όργανο, το οποίο δεν τον κάλυψε τελικά, αντίθετα τον καταδίκασε. Είχε την αίσθηση ότι έχει την πλειοψηφία της βάσης, αν την είχε όμως, γιατί αλλιώς γιατί να μην προσφύγει στη βάση ο ίδιος, το έδειξε και ο Νίκος προηγουμένως. Λέμε κακώς δεν τέθηκε, αλλά δεν έχουμε αναρωθεί γιατί δεν το έκανε. Και τώρα έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση στην οποία εγώ δυσκολεύομαι να δω τα μέτωπα πώς συγκροτούνται. Mm-hmm. Ποιος είναι με ποιον, δηλαδή τι ακριβώς είναι η 87 πλέον, τι είναι 87, είναι 100 τόσοι, πόσοι είναι. Ναι. Ο κ. Κασελάκης έχασε την υποστήριξη αυτών που τον οδήγησαν στην ηγεσία. Είναι προφανές αυτό. Απ' την άλλη πλευρά όμως πρέπει να υποθέσουμε, πρέπει να δεχθούμε ότι μια υποστήριξη στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ την έχει. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτή την υποστήριξη να την οργανώσει και να την οδηγήσει ως ρεύμα και ως πολιτική πρόταση στις κάλπες και να πάρει το αποτέλεσμα που μπορεί να πάρει, αλλά το πιθανότερο είναι ότι θα επιχειρήσει να φτάσει ως την κάλπη και θα επιχειρήσει να δώσει αυτή τη μάχη του. Δεν ξέρω καν ποιο είναι το επιτελείο του αυτή τη στιγμή. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι παρά το Βασιλεί ήταν ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου. Ξέραμε δηλαδή ότι υπήρχε ένας κύκλος έμπειρων, να σου πω έτσι, στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που μπορούσαν να εισηγηθούν και να συμβουλεύσουν για τα τρέχοντα κομματικά θέματα. Αυτό πια είναι ένας χυλός. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Υπάρχει πάντα η απρόβλεπτη και η άγνωστη, η ασχημάτιστη, δεν ξέρω πώς να την πω, παράμετρος Τσίπρα, όπου πραγματικά δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει από εκείνη την πλευρά. Ο κ. Τσίπρας τα παρακολουθεί αυτά, τα παρακολουθεί οδηγώντας τα κάπου, τα παρακολουθεί αμέτωχος αλλά ευχόμενος να πάνε κάπου. Δεν του ενδιαφέρει ό,τι και να γίνει και εν πάση περιπτώσει ό,τι είναι να κάνει θα το κάνει σε μια μετά ΣΥΡΙΖΑ κυριολεκτικά φάση. Όλα αυτά δημιουργούν ένα παζλ, το οποίο είναι γεμάτο θολά σημεία. Δεν νομίζω ότι μπορούν να λυθούν αυτά, παρά μόνο με τον τρόπο που λύνονται στην πολιτική. Να φτάσει η ώρα της κάλπης, mm-hmm. μέχρι τότε βέβαια θα δούμε ασύλληπτα πράγματα. Η αριστερά, όπως θα χαρεί ο Νίκος τώρα που θα το πω, έχει μια κακή ιστορία εσωτερικών συγκρούσεων. Κακή ως προς τη μεταχείριση των αντιπάλων του ενός από τον άλλο, φτάνοντας και σε ακρότητες πολλές φορές.
Δεν ξέρω αν το πολιτικό προσωπικό που υπάρχει στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτής της κουλτούρας και μπορεί να φτάσει σε τέτοιες πρακτικές. Πάντως δεν θα δούμε ευχάριστα πράγματα. Αλλά για να προλάβω κάποιους που ενθαρρύνονται, είτε δεν ξέρω από δημοσκοπήσεις είτε από οτιδήποτε άλλο, μην νομίζετε ότι η προοπτική στο ΠΑΣΟΚ είναι καλύτερη. Mm-hmm. Δηλαδή και στο ΠΑΣΟΚ όταν θα πλησιάσουν οι κάλπες και κυρίως όταν θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα, δεν θα είναι ρόδινη η κατάσταση. Mm-hmm. Γιατί και εκεί οι αντιθέσεις είναι μεγάλες. Οι διάφορες πλευρές εκπροσωπούν εντελώς διαφορετικά πράγματα. Δεν υπάρχει κουλτούρα συνύπαρξης μεταξύ τους. Δηλαδή, αν δούμε τώρα ποιοι είναι επί σκηνής, είναι τελείως διαφορετικές οντότητες, με τελείως διαφορετικές σχέσεις με το χώρο, με το κόμμα και κυρίως με το μηχανισμό του κόμματος, με τελείως διαφορετικές σχέσεις με το περιβάλλον του κόμματος, το περιβάλλον υποστήριξης του κόμματος, είτε στα μέσα ενημέρωσης, είτε δεν ξέρω, στο οικονομικό πεδίο, στην οικονομική εξουσία, μπορώ να το πω έτσι. Και εκεί δεν είναι καλά, αλλά αυτά θα περιμένουμε να τα δούμε τώρα, να δούμε τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι το πρώτο πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι ο Κασελάκης θα επιχειρήσει να διεκδικήσει ένα μερίδιο, είτε για να. Νέος, είναι 36 χρονών. Είτε για να παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Αν είναι σε θέση να συγκροτήσει μερίδια στρατηγική, δεν είμαι καθόλου βέβαιος γι' αυτό. Ναι. Θα μπορούσε όμως να έχει ένα επιτελείο. Συγκροτήσει αυτή τη στρατηγική, ούτε αυτό το επιτελείο το βλέπω. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι επιτελείς του. Κυρία Τζάκρη, ξέρω εγώ. Δεν βλέπω άλλον τώρα να υπάρχει. Κυρία Κρήτα, δεν ξέρω. Δεν βλέπω άλλον να στέκεται δίπλα του. Μάλιστα. Είτε για να εκτιμήσει μετά το αποτέλεσμα, αν δεν είναι ευνοϊκό, εάν με αυτό που θα καταγράψει ως διεκδικητής του ΣΥΡΙΖΑ, αρκεί ως μαγιά για να προχωρήσει ο ίδιος σε ένα δικό του τσαντήρι, για να διαχωρίσει τη θέση του από το ΣΥΡΙΖΑ και να επιχειρήσει να φτάσει στις επόμενες εκλογές, διεκδικώντας την ψήφο του εκλογικού σώματος με ένα άλλο κόμμα. Όλα αυτά είναι ανοιχτά, είναι περίεργα και δεν είναι καθόλου καλά όμως για το δημόσιο βίο, για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Διότι αποπροσανατολίζουν την προσοχή της κοινής γνώμης από το βασικό πρόβλημα της χώρας αυτή την περίοδο, δεν θα χαλιώνει 20 τώρα, θα το πω, που είναι αυτά που παράγει η κυβερνητική πολιτική. Και όχι μόνο αυτά που παράγει, ο τρόπος που διαχειρίζεται και αυτά που παράγει, ο τρόπος που σκεπάζει αυτά που παράγει, ο τρόπος που προσπαθεί να κλειδωθεί τη θολούρα στον απέναντι χώρο, στον απέναντι μπαλκόνι, για να περάσει ακόμη και, πώς το είπε σήμερα, αναπροσαρμογές της τιμής του νερού. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο Νόκο, πριν έρθουμε σε σένα, πάμε στο Φίβο Κλαβιανό, τον πολιτικό μας συντάκτη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Φίβο. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Έχει ολοκληρωθεί η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν δύο ψηφοφορίες με ευρύτατη πλειοψηφία, 17 υπέρ, 1 κατά και 1 αποχή. Η μία για την εξουσιοδότηση του Νίκου Παπά να πάει στην ΔΕΘ, εκπροσωπώντας την εξωματική αντιπολίτευση. Για δεύτερη φορά, ναι, ναι. Και η άλλη, έχουμε μια επιβεβαίωση των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Και η δεύτερη αφορά την αποπομπή, την καθαίρεση του κυρίου Κασελάκη. Σε αυτό συμφωνούν τα 17 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Ένα είναι κατά και υπάρχει και μια αποχή. Δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα η πλευρά Κασελάκη, με την κυρία Τζάκη να κάνει δήλωση βγαίνοντας, κάνοντας λόγο για παράτυπη ενέργεια και ιστορικό πολιτικό ατόπιμα. Ναι. Περισσότερα σε πάρα πολύ λίγο. Φέρετε η φούσα ούτως ή άλλως η κυρία Τζάκη. Αν με ακούει ο Φίβος, μπορώ να υποβάλω μια ερώτηση, μια διευκρίνηση. Να ζητήσω. Στις προηγούμενες συνεδριάσεις προέκπτωσης της πολιτικής γραμματείας βλέπαμε ένα σκορ που από τη μία πλευρά ήταν, ξέρω, 7-8 όπως ήταν όλοι, η αντικασυλλακική πλευρά, μπορώ να το πω. Τώρα βλέπουμε 1-2-3. Πού πήγαν οι υπόλοιποι και ποιοι ήταν αυτοί οι υπόλοιποι? Καλά. Όμως, Γιώργο, αυτό έχει να κάνει και με το ερώτημα που θέτεται. Γιατί ήταν ακριβώς ποιο ήταν, τι συζητούσαν. Γιατί αν αλλάξουμε το ερώτημα, δεν θα είναι το σκορ αυτό. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να αποφασιστούν συγκεκριμένα πράγματα. Κυρίως ίσως θα ήταν χρήσιμο να δούμε τα πρόσωπα πια που διαμορφώνουν τις ισορροπίες καινούργιες. Εντυπωσιακό πάντως ότι έμεινε μόνος του με την κυρία Τζάγκρη
ο κ. Κασελάκης από σήμερα, στην πολιτική γραμματεία τουλάχιστον. Ναι, και κατά το ίμιση με την κυρία Τελιγιορίδου. Η ίδια αναλογία υπήρχε στην πολιτική γραμματεία της Τρίτης, που απλά και είναι ο κ. Παπάς, ο άλλος κ. Παπάς, ο Πέτρος νομίζω μαζί του. Όχι, ήταν ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Παπάς, ο Πέτρος δεν συμμετέχει. Δεν συμμετέχει. Ο Πέτρος Παπάς, ο Παύλος Πολάκης είχε ψηφίσει στην ίδια γραμμή με την κυρία Τζάκρη και την κυρία Τελιγιορίδου. Αλλά όχι, απλά ταυτίστηκαν. Δεν ήταν. Ήταν για την ημερομηνία των εκλογών. Γι' αυτό είχαν συμφωνήσει και ο κύριος Πολάκης πιο γρήγορα. Ναι, γι' αυτό κάθε φορά έχει σημασία το ερώτημα. Από την πλευρά των, από την πλευρά των 87 διαρρέεται ότι, και από άλλα στελεχεία από 87, ότι η κυρία Σβίκου είπε ότι ο κύριος Κασελάκης της έθεσε το θέμα για το αν θα είναι πρόεδρος και όχι μόνο για το αν είναι υπεύθυνος φορολογικά και ποινικά. Δεύτερον, ότι ο κύριος Μαυροκεφαλίδης είπε ότι σε σχετική ερώτηση που του έκανε ο κύριος Κασελάκης για το ποιος είναι διοικητικά και φορολογικά υπεύθυνος, του απάντησε ότι είναι ο ίδιος, δηλαδή ο Χρήστος Μαυροκεφαλίδης, και επίσης ότι του είπε ο κύριος Κασελάκης, άνοιξέ μου το γραφείο μου. Άρα λένε ότι λέει ψέματα ο κύριος Κασελάκης και για το ότι απλά το θεσμικό, το διαδικαστικό, το νομικό ζήτημα ανοίγει, θεωρούν ότι ανοίγει και το πολιτικό, και επίσης λέει ψέματα και ως προς το ότι δεν επιχείρησε για το αυτό που υπήρξε το απόγευμα να κάνει ντου εντός εισαγωγικών στα γραφεία του κόμματος. Και επίσης ότι η κυρία Τζάκρη απείλησε ότι το θέμα της έκπτωσης Κασελάκη θα φτάσει στα δικαστήρια. Αυτό φέρεται να δήλωσε μέσα στην πολιτική γραμματεία. Αυτό θα το δούμε. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Για να ακούσουμε και τον Γιώργο Νόκο που δεν έχει ακόμη μιλήσει. Έλα, Γιώργο. Φίβο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αν έχουμε οτιδήποτε νεότερο, θα ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστούμε. Τι θέλεις πρώτα να σου σχολιάσω? Η αλήθεια είναι ότι. Όπως λέει και η Μάγκη, έχει σημασία η ερώτηση. Αυτό... Παλιά λέγαμε ότι σε κάθε ερώτηση απάντησε ο άνθρωπος, αλλά αυτό είναι πασέ τώρα. Δεν είναι. Σε αυτή πέρα, τη φάση. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ένα κόμμα σε αποδρομή και ένας πρόεδρος, πρώην πλέον πρόεδρος, τέος, πείτε το όπως θέλετε, σε αποδρομή. Πάντως μένει να φανεί εάν η αλλαγή των συσχετισμών στα όργανα θα ευθυγραμμιστεί και με την αλλαγή των συσχετισμών στη βάση. Με την έννοια ότι έχει υποστηρικτές στη βάση. Να δούμε πόσο έχει ξεθοριάσει εκεί. Αν αυτό το οποίο περιγράφεις τώρα, το οποίο το παρατηρούμε, ναι, το προβάλλει στο μακρό χρόνο, δηλαδή σε 2-3 χρόνια, δεν θα ασχολούμαστε με αυτό. Θα βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο ολοένα και συρρυκνώνεται η εκλογική του επιρροή. Ναι. Αποδεδειγμένα και στις δημοσκοπήσεις καταγράφει μια πραγματικά φθήνουσα πορεία σε μονοψήφιο ποσοστό. Θα φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ στα ποσοστά στα οποία ήταν πριν την οικονομική κρίση. Πρώτο 2012, 2011. Αυτό είναι πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όμως πρόβλημα και της δημοκρατίας μας, του πώς λειτουργεί η δημοκρατία. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα, από άποψη αριθμού βουλευτών, δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει μία πρόταση, μία άποψη σε σύνθετα ζητήματα, όπως είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, το νερό, το είπατε πριν. Έδωσε μια συνέντευξη ο κύριος Μητσοτάκης, που ένα από τα θέματα τα οποία προέκυψε είναι για το νερό. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Δεν θα αυξηθεί η τιμή, θα αναπροσαρμοστεί. Θα αναπροσαρμοστεί. Μπορεί να πέσει, μπορεί να ανέβει. Αλλά η απάντηση από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί να είναι μια φράση «Ο Μητσοτάκης ιδιωτικοποιεί το νερό». Θέλουμε να ακούσουμε και μια πρόταση, να ακούσουμε κάτι τέλος πάντων. Δεν πάω στα ζητήματα τα διεθνή. Δηλαδή, ένα επίσης θέμα το οποίο προκύπτει είναι το πώς θα διαχειριστεί η Ευρώπη το μεταναστευτικό, το οποίο μεταναστευτικό είχε κοστίσει στην ίδια την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2015. Είναι κάτι το οποίο έχουν αντιμετωπίσει, έχουν γνώση για αυτό το θέμα και δεν μπορούν να αρθρώσουν έναν λόγο
για ένα τόσο κέριο ζήτημα, η Ελλάδα δεν είναι η Αυστρία, ούτε η Ελβετία. Είναι μια χώρα, είναι η χώρα πρώτης εισόδου. Αν αναθεωρηθεί η συνθήκη Σέγγεν στην πράξη, αυτό μας επηρεάζει άμεσα. Και επηρεάζει τις περιοχές, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, επηρεάζει τον Εύρο, επηρεάζει τη Θράκη. Δηλαδή, μιλάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη, όχι στα σύνθετα, ούτε στα απλά, να μας πει τι πιστεύει και πώς προτείνει να αντιμετωπιστούν αυτά. Δηλαδή, έχουμε ένα συνολικότερο πρόβλημα και δεν γίνεται αυτή τη στιγμή τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, να σας το πω πολύ απλά, τι μας ενδιαφέρει, εμάς είμαστε δημοσιογράφοι και το συζητάμε, τι ενδιαφέρει τον κόσμο αν ο κύριος Κασελάκης είναι έκπτωτος, αν ισχύει η απόφαση της πολιτικής γραμματείας και αν έχει, αν έχει διοικητική και ποινική ευθύνη. Εμάς τι μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι ζήτημα ισοκομματικό, αν έχει ποινική ευθύνη ο κύριος Κασελάκης. Μάλιστα. Νίκο, τι λες? Για το ποινική ευθύνη να πω, ήδη έχει μέχρι την ημέρα της εκπτώσης του από το αξίωμα, έχοντας καταβάλει δώρο στους εργαζόμενους. Ναι. Και μην έχουν καταβάλει μισθούς. Ευθύνες υπάρχουν και θα τις βρει όταν φτάσει η ώρα. Όπως και για το Ποδονέσιο θα πρέπει να κάποια στιγμή. Όπως για το θέμα της υπτικής δεξαμένης έχει θέματα ο κ. Κασελάκης που θα πρέπει να δώσει απαντήσεις. Αλλά αυτά αφορούν εκείνο. Την πισίνα. Ναι, την πισίνα. Ναι. Την είπα με τον όρο που του αρέσει και του ιδίου να την αποκάνει. Δεν μπαίνω σε αυτά όμως γιατί είναι πραγματικά παραπολιτική. Το ουσιαστικό πρόβλημα ότι δεν παράγεται πολιτική. Μπορεί ο Γιώργος να πιστεύει ότι εγώ χαίρομαι για τις εξελίξεις στην αριστερά. Δεν χαίρεται κανείς, νομίζω, όταν βλέπει να φτάνει ένα κόμμα σε αυτήν την κατάσταση. Όπως και φυσικά δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος από αυτά που άκουσα από τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε για το νερό, ούτε κυρίως γιατί δεν ξέρω πώς θα διαχειριστούμε το θέμα του μεταναστευτικού. Ναι. Διότι σε ένα χρόνο τώρα που δεν είχε κλείσει τα σύνορα η Γερμανία, θα τα κλείσει τώρα, είχαμε 80% αύξηση στο κομμάτι που αφορά την εισδοχή μεταναστών από διάφορα σημεία και στα νησιά και κυρίως κάτω από την Κρήτη. Άρα λοιπόν το πρόβλημα εμείς το ζούμε. Είναι μπροστά. Είναι μεγάλο. Και αν κλείσει και τα σύνορα η Γερμανία όπως θα τα κλείσει και αν αυτή η λογική περάσει στην Ευρώπη, τα προβλήματα θα πολλαπλασιαστούν σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν είναι μόνο το κομμάτι μόνο το πόσοι περισσότεροι θα μπουν ή δεν θα μπουν. Θα υπάρχουν και άλλα θέματα και άλλες αλλαγές στην Ευρώπη συνολικά πλέον. Να πάω ένα βήμα παραπέρα αυτό που λέει ο Νίκος. Η άνοδος της ακραίας δεξιάς στην Ευρώπη είναι ένα φαινόμενο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που το αμφισβητεί, είναι ένα φαινόμενο το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό μεγεθύνθηκε από το φαινόμενο της μετανάστευσης. Αυτό το φαινόμενο την Ελλάδα δεν την επηρέασε επειδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη το είχε χειριστεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Στα νησιά και στον Εύρο. Αν αυτό όμως... το είχε χειριστεί ως ακροδεξιά, με συγχωρείς, Γιώργο. Αν αυτό επηρεάσει την Ελλάδα, θα επηρεάσει και την λεγόμενη ακροδεξιά, πείτε την όπως θέλετε. Εντάξει, δεν εφήρμοσε η Ελλάδα την τακτική ποτέ. Ο Γιώργος το λέει τώρα, νομίζω, λίγο τραβηγμένα το ακροδεξιά πολιτική. Εντάξει, κάπου εκεί περίπου. Αλλά έτσι, δηλαδή, νομίζω ότι δεν εφαρμόσαμε ακροδεξιά πολιτική στο μεταναστευτικό. Να φυλάς τα σύνορά σου ή να μην αφήσεις τους Τούρκους να σου κάνουν εδώ πέρα εισβολή, δεν θεωρώ ότι είναι ακροδεξιά πολιτική. Και να μην αφήνεις τους λαθροδιακινητές να μεταλλεύονται. Πιο αυστηρή πολιτική από το ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα. Αλλά δεν μπήκε στη λογική κρεβάτι, ψωμί και τι άλλο και σαπούνι που περνάει στη Γερμανία σήμερα. Δηλαδή το σύνθημα σήμερα της ακροδεξιάς στη Γερμανία για τους μετανάστες τους δίνεται ψωμί, σαπούνι και κρεβάτι. Τίποτα άλλο. Δεν νομίζω ότι το υιοθέτησε. Πάντως πρέπει να πούμε, επειδή χθες είχε συνάντηση με τον Αυστριακό καγκελάριο ο κ. Μητσοτάκης, τον κ. Νεχάμερ, ότι έδωσε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο φράχτη του Εύρου και στο πώς πρέπει να διευρυνθεί και να ενισχυθεί. Ναι, το στήριζε και ο κ. Κασελάκης. Βέβαια. Και εξέφρασε και ένα επιχείρημα το οποίο το ακούμε από πατεντάτους ακροδεξιούς, ότι δεν είναι δυνατόν να μας ζητάει η Ευρώπη να παίρνουν οι μετανάστες μεγαλύτερα επιδόματα και κοινωνικά ωφελήματα από τους Έλληνες. Αυτά που λένε, δηλαδή, τα είχαμε ακούσει από ακραίους δεξιούς που λέγανε ότι έρχονται οι πρόσφυγες και μας παίρνουν τα επιδόματα. Το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά εγώ το θεωρώ ακραίο, το θεωρώ λογικό. Στη Γερμανία είναι fake. Στη Γερμανία που ξέρω, τουλάχιστον έχω στοιχεία και τα ξέρω, είναι πολλά περισσότερα αυτά που παίρνουν οι μετανάστες από ό,τι παίρνουν οι Γερμανοί πολίτες. Γι' αυτό ξεσηκώθηκαν οι Γερμανοί. Μάγκη, κάτι θέλεις να πεις?
φέραμε στην κουβέντα το πανεπιστευτικό, αλλά εδώ να πούμε ότι δεν υπάρχει έλλειμμα αντιπολίτευση όσον αφορά το μεταναστευτικό και τη διαχείριση. Υπήρχε ένα πλαίσιο. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είπε ναι σε όλα, σε αυτό το σύμφωνο για τη μεταναστευτική, για τη μετανάστευση. Όποιος πληρώνει μπορεί να μην δέχεται. Δεν είχε καμία ένσταση, το χαιρέτησε και το βλέπαμε υπουργούς. Ήρθαν και οι σοσιαλιστές. Βλέπαμε υπουργούς, τα πληρώνουν και αυτοί τώρα. Βλέπαμε υπουργούς της κυβέρνησης να θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ προοδευτικό. Βλέπαν προοδευτικότητα σε αυτό. Βάζαν προοδευτικό πρόσημο σε αυτό το σύμφωνο. Και τώρα η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με μια απόφαση της. Δεν ήταν. Όχι, προοδευτικό το χαρακτήρισε κανείς. Είπε ότι τουλάχιστον τα βάρη μοιράζονται ισοτίμως στις υπόλοιπες χώρες. Το ότι άλλαξε η Γερμανία στάση. Και η Γερμανία των σοσιαλιστών και των πρασίνων. Λέμε και τις ταυτότητες πολιτικές. Ναι. Γιατί όταν το κάνει η Μελόνι, είναι φασίστρια, ακροδεξιά, όπως είπε ο Γιώργος. Τώρα που το κάνει ο Σόλτς. Στη Γερμανία. Ο Σόλτς. Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ δεν είδα. Ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ δεν είδα. Ακροδεξιά. Μπορεί να μου διαβάσει την ανακοίνωση. Δεν είναι χαρακτήρια Όρμπαν. Το λένε ανακοίνωση. Συμφωνώ. Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει για το μεταναστευτικό σήμερα. Υπάρχει του ΠΑΣΟΚ. Να διαβάσουμε εδώ, παιδιά. Πού είμαστε εδώ. Για παιδί μου υπάρχει αντίδραση. Το σπίριζο, για τον φράχτη στον Εύρο είναι ένα θέμα το οποίο έχει απαντήσει για αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, το ξεκίνησε το Πασόκ. Το εγγενίασε η Νέα Δημοκρατία. Συντηρήθηκε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και έχει ρωτηθεί πραγματικά και ο κύριος Τσίπρας γι' αυτό. Κακός έγινε, αλλά έγινε. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αξία τι λέει τώρα. Ως πρωθυπουργός λέω, γιατί λέτε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κασελάκης είναι υπέρ. Λέω σήμερα, αν υπάρχει κάποια αντίδραση, εγώ δεν είπα γιατί έλεγε παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ, το τι έλεγε παλιά κρίθηκε με τον έναν τρόπο με τον άλλον. Σήμερα λοιπόν υπάρχει μια απόφαση της Γερμανίας. Που λέει το γερμανικό κοινοβούλιο, ψήφισε ότι κλείνει για 6 μήνες, αν θυμάμαι καλά, τα χερσαία σύνορά του για τους απ' έξω. Κυβέρνηση είναι σοσιαλιστές, πράσινοι. Υπουργός και εξωτερικών είναι από τους πράσινους. Λέω λοιπόν, και περιμένω λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι αδελφό κόμμα, μετέχει στις διαδικασίες, μια αντίδραση. Δεν την έχω δει μέχρι τώρα που συζητάμε. Αν έρθει αργότερα, με μεγάλη χαρά να τη διαβάσουμε. Από το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ασχολείται με τον κύριο Κασελάκη, αν θα κάνει ντου ή δεν θα κάνει ντου, αν είναι Τραμπ ή δεν είναι Τραμπ, ή άλλοι αν είναι πραξικοπηματίες και έχουμε χούντα στην Κουμουνδούρου, δεν υπάρχει μια κεντρική γραμμή. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα συνολικά στην κυβέρνηση. Πρώτον, διότι δεν έχει κάποιον να συνομιλήσει. Και δεύτερον, στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Εγώ αυτό σχολίασα και τίποτα. Σε αυτό λοιπόν το τελευταίο θα συμφωνήσω. Δεν είναι σωστό να ακυρώνουμε όλη τη. Γιατί το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο και εγώ έχω κατηγορήσει ότι δεν κάνει με μεγάλη ένταση αντιπολίτευση τουλάχιστον το διάστημα που πέρασε. Μακάρι. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε με τον επικεφαλής της εβδομάδας του, βέβαια, τον κύριο Αβδανίτη. Τα επανέλαβε και προχθές εδώ στο Γιώργο Χουδαλάκη. Λοιπόν, μην αδικούμε λοιπόν την πορεία. Απλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και από την προηγούμενη, από τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ναι. Με δεδομένο ότι υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε έναν πρωθυπουργό να πηγαίνει στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη και δεν είδαμε την αξιωματική αντιπολίτευση να αντιδρά με τον τρόπο τον οποίο είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε την αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κ. Κασελάκης αποφάσισε να κάνει την Κεντρική Επιτροπή. Και αυτό ήταν μέσα στον παραλογισμό της εποχής. Την έκανε την ημέρα που ήταν ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Λέει, πώς θα το κάνετε 10 μέρες μετά. 10% σήμερα. Έγινε. Αλλά ως αποτέλεσμα είχαμε από η αξιωματική αντιπολίτευση να σχολιάζει, να ψελίζει, να μην σχολιάζει όλα αυτά τα σημεία τα οποία επέλεξε και μέσω των ερωτήσεων και μέσω της τοποθέτησης το Σάββατο να κάνει ο κύριος Ζεχοκυρίου. Έχουμε ουσιαστικά μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης η οποία θα ολοκληρωθεί με μια παρουσία του Πρωθυπουργού η οποία δεν ήταν και η αναμενόμενη ή τέλος πάντων ήταν πολύ μακριά από αυτό που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Τόπε σήμερα ήταν μια μικρή κίνηση. Ο άνθρωπος ήταν ειλικρινής. Ήταν μια μικρή κίνηση όσα έδωσε. Τα οποία αυτό. Μέσα σε λίγες μέρες αναθεωρήθηκαν όλα. Ξεφόριασαν κλπ. Αλλά χωρίς ουσιαστικό αντίλογο. Δεν είχαμε Βέβαια. Μια αντιπολίτευση να λέει ότι υπάρχει κάτι τέλος πάντων διαφορετικό. Ο κ. Τάξης με πρόσθεσε κάτι άλλο. Είπε, παιδιά, μην βιάζετε. Εντάξει, έδωσα τώρα στους γιατρούς αυτά. Το 25 θα δώσω στους ένστολους. Έχει μια στρατηγική ο κ. Μητσοτάκης. Και όταν είπα εγώ ότι είχε δύο ομιλίες προχθές. Είναι πραγματικό, είχε δύο ομιλίες. Έλεγε όταν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι καλά και θα είναι πάνω και θα πούν πέντε πράγματα, θα βγάλω αυτή και θα δώσω λίγο παραπάνω. Είδε λοιπόν τον μπάγαλο, σου λέει για ποιο λόγο το να τα δώσω, έχω μπροστά μου άλλα 2,5 χρόνια. Αυτή είναι η στρατηγική του κ. Μητσοτάκη. Καλή, κακή και αυτή κρίνουμε. Νικόλα, μου επιτρέπεις, το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά, όταν εγώ υποστήριζα ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν κάνει κανένα λάθος για να το διορθώσει στη Θεσσαλονίκη και να επαναδιατυπώσει το πρόγραμμα. Αυτή η στρατηγική λοιπόν
συμπυκνώθηκε σε μια απάντηση που έδωσε σε μια ερώτηση ο κ. Μητσοτάκης, που είπε ότι δεν σκοπεύω να αλλάξω πολιτική. Άρα δεν είχε να κάνει κάτι περισσότερο και δεν το έκανε. Ο κ. Μητσοτάκης είναι απόλυτα συνεπής με το σχεδιασμό του, με την ιδεολογία του, με την πολιτική του στόχευση. Αυτό θέλει να κάνει. Έτσι θέλει να πάνε τα πράγματα. Και έτσι πάνε. Τώρα θέλει να βάλει, να αύξηση στο νερό. Θα τη βάλει, να είσαι σίγουρο. Πάντως, Γιώργο, είναι ένα ερώτημα. Εάν αισθανόταν πολιτική πίεση από κάποια αντιπολίτευση, είτε αυτή λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ, είτε ΠΑΣΟΚ, είτε κάπως, δεν ξέρω πώς, ΕΛΙΑ, Δημοκρατική Παράταξη, whatever, αν θα έδινε τόσο λίγα, αν θα έκανε αυτή τη μικρή κίνηση, όπως την είπε σήμερα στο Talk Radio. Ενδεχομένως θα έδινε κάτι παραπάνω. Δεν άλλαζε τίποτα όμως ως προς την κατεύθυνσή του, ως προς τον προσανατολισμό του και ως προς το αποτέλεσμα της πολιτικής του. Εξάλλου και στην προηγούμενη θητεία του, που είχε πίεση, ο Τσίπρας ήταν υπολογίσιμος αντίπαλος, ιδίως κοινοβουλευτικά, ιδίως στις αντιπαραθέσεις του στη Βουλή. Δεν νομίζω να επηρέασε. Βέβαια, υπήρχε και η παράμετρο της πανδημίας για ένα διάστημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θυμάμαι να άλλαξε κάτι. Αυτό το πρόγραμμα δεν κατέθεσε στους πολίτες και με αυτό ψηφίστηκε. Σωστό. Γιατί πρέπει να αλλάξει. Αν οι πολίτες θέλαν κάποιο άλλο πρόγραμμα. Εγώ είπα να αλλάξει. Όχι. Λέω, αν οι πολίτες θέλαν κάτι άλλο, θα ψηφίσουν προφανώς τον κύριο Τσίπρα. Θα πάει και θα αλλάξει, θα δώσει, θα κάνει, θα διορθώσει. Εντάξει. Θα κάνει επανεκκίνηση. Ακούγα και τέτοια. Δεν έγινε επανεκκίνηση. Όχι, επανεκκίνηση κάνουν στη Θεσσαλονίκη. Άλλοι κάνουν το παράλληλο πρόγραμμα. Μια χαρά πάει, το είπε και ο Δεσμό. Το παράλληλο πρόγραμμα ψηφίστηκε όμως. Και δεν εφαρμόστηκε. Το παράλληλο πρόγραμμα. Όχι, λέω, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη λέω. Α, γιατί το παράλληλο πρόγραμμα είναι νόμος του, ήταν νόμος του κράτους. Με επιτυχία. Λοιπόν, εμπάσχε τόση. Το θέμα των. Τότε ανοίξαν τα νοσοκομεία και ήταν μεταναστευτικό. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πλέον. Έχω διαβάσει και το σχετικό νόμο. Και είναι όντως ένα στοιχείο που ίσως έχει ακόμη και ιστορική σημασία, ότι η Γερμανία πια φαίνεται να αλλάζει τον τρόπο που βλέπει αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα στο οποίο η Ευρώπη ούτε με τις δυνάμεις που πλήττονται δεν το θέτει, αλλά ούτε και οι δυνάμεις οι οποίες στην πραγματικότητα διαμορφώνουν τα όρια και τις αντοχές της Ευρώπης, τουλάχιστον στο οικονομικό πεδίο, δεν θέλει κανείς να δει το πραγματικό πρόβλημα της μετανάστευσης, που δεν υπάρχει μετανάστευση. Κακώς χρησιμοποιείται ο όρος μετανάστευση. Έχουμε μετακινήσεις πληθυσμών. Ναι, έτσι, μπράβο. Που αποτελούνται από ανθρώπους, οι οποίοι ο μετανάστης φεύγει, πάει κάπου και έχει στο μυαλό του ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει. Οι άνθρωποι που φεύγουν από την Λατινική Αμερική, από την Αφρική, από την Ασία, δεν φεύγουν για να ξαναγυρίσουν πίσω. Φεύγουν επειδή είναι αδύνατο να παραμείνουν εκεί. Και η Ευρώπη, δείτε τη συμπεριφορά των Γάλλων στην Αφρική τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να κάνει όσο πιο δύσκολες γίνεται τις συνθήκες εκεί που ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή αρνείται να επιστρέψει. Η Ευρώπη το μεγαλύτερο κομμάτι όμως αυτών των πληθυσμών που μετακινούνται, να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτόν τον όρο που μετακινούνται ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής που άσκησε μερικούς αιώνες. Και δεν εννοεί να επιστρέψει ένα κομμάτι στοιχειοδός, έστω ανθρωπιστικός από μια άποψη. Να έχουν τουλάχιστον οι άνθρωποι φάρμακα, να έχουν νερό, να έχουν στοιχειώδη εκπαίδευση. Δεν αυτό έχουν στην Ευρώπη οι περισσότεροι πρόσφυγες που έχουν έρθει εδώ ή μετανάστες, όπως να τους ονομάσουμε, δεν έχουν στην Ευρώπη. Νομίζω λέει για όσους απορρίπτει η Ευρώπη. Όχι, λέω για τις χώρες τους. Α, να επιστρέψουν, για να μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες τους, λες. Ναι, κατανοητό. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά δυστυχώς δεν είναι η Ευρώπη ο μεγάλος παίκτης. Ακόμη και είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η Ρωσία, η Κίνα, η Τουρκία. Ο λόγος της μετακίνησης είναι πολεμικός. Αυτές τις σειράξεις πολεμικές έχει εμπλοκεί η Ευρώπη ακόμη. Η Ευρώπη εξακολουθεί και τη συντηρεί, τη υποκινεί, τη. Η Ευρώπη, οι Αμερικάνοι είναι και στη Λιβύη. Και δεν είναι οι Αμερικανοί και οι Γάλλοι, είναι και οι Γερμανοί. Οι Γάλλοι είναι ελάχιστο κομμάτι. Οι Γερμανοί που είναι, ας πούμε. Όλοι είναι. Οι Γερμανοί που είναι. Οι Έλληνες που είναι. Και μετακινήσεις από περιοχές που δεν είχαν. Οι Σουηδοί που είναι. Οι Φιλανδοί που είναι. Δεν είναι μόνο οι πόλεμοι. Είναι ότι αυτές οι χώρες οι οποίες έχουν πλούτο, αυτός ο πλούτος συνεχίζει να λαιλατείται, συνεχίζει να μην παραμένει έστω κατά ένα ποσοστό προς όφελος των πληθυσμών του. Για να παραμείνουν εκεί σε ανθρώπινες συνθήκες. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Και υπάρχει βέβαια ένα κομμάτι που έρχεται με την κλιματική κρίση. Βέβαια, αυτό όσο δεν είναι αυτό, και αν το συνδυάσει κανείς με τον υπερπληθυσμό, ο οποίος ασκεί μια περαιτέρω πίεση σε αυτές τις καταστάσεις, αυτή η προοπτική είναι ζωφερή. Και κανείς δεν θέλει να την επιτύχει. Με το κλείσιμο των συνόρων δεν λύνεται το πρόβλημα. Μετά τι θα κάνουμε, θα βάλουμε και πολυβόλα στα σύνορα να εκτελούμε όποιος πάει να περάσει.
Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι είναι λύση. Αυτή είναι μεγάλη συζήτηση. Μάλιστα. Όχι, όχι. Και το δεύτερο μεγάλο που δεν το συζητήσαμε καθόλου και δεν το συζητάμε είναι το κομμάτι που αφορά τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Δηλαδή, εδώ έχει μπει σε έναν πόλεμο που πλέον φαίνεται ότι κάνει τη βόλτα ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών στις διάφορες χώρες της Ευρώπης για να δώσει το πράσινο φως να χτυπήσουν την Ρωσία με πυράβλους. Και τη σημερινή αντίδραση Πούτιν, δηλαδή, Ουκρανό χτύπημα με δυτικά όπλα σημαίνει πόλεμο με τον Νάτο. Εδώ έχεις δίκιο, διότι διαμορφώνεται ένας μεγαλύτερος κίνδυνος. Εάν με ενδεχόμενη εκλογή Τραμπ οι Αμερικανοί αποχωρήσουν ή τουλάχιστον αποχωρήσουν σε έναν βαθμό από αυτή την υπόθεση, η Ευρώπη τι θα κάνει, θα συνεχίσει να πολεμάει μόνη της στην Ρωσία. Βλέπω με πολύ μεγάλη προθυμία και ελληνικές πολιτικές δυνάμεις, πρωτίστως η κυβέρνηση, μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση περί αμυντικής βιομηχανίας, περί παραγωγής όπλων. Δηλαδή η Ευρώπη θα γίνει μια πολεμική μηχανή, μια πολεμική χώρα. Θέλω να σας θυμίσω ότι η τελευταία φορά που πολέμησε η Ευρώπη ήταν υπό την κατοχή του Χίτλερ. Και ηγήθηκε βέβαια. Λοιπόν, και γι' αυτό μετά δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάλλου. Τώρα θα συνεχίσουμε να πολεμάμε ως Ευρωπαίοι. Είναι μια συζήτηση η οποία ιστορικά οδηγεί στην αποσάρθρωση της Ευρώπης, στη διάλυση. Είναι υπαρξιακό το ζήτημα για την Ευρώπη και για τον ΟΗΕ και για. Υπάρχει ένας μεγάλος αστερίσκος στον τελευταίο πόλεμο και σε αυτόν. Δεν υπήρχαν τα πυρηνικά. Το υπαρξιακό της Ευρώπης και μάλιστα σε τομείς που έχει έτσι πολύ βραστικό χαρακτήρα όπως είναι η ενέργεια, λύνεται με στρατηγική προσέγγιση των Ρώσων. Η οποία δεν γίνεται. Να μιλήσουμε λίγο, να επιστρέψουμε σε αυτό που ξεκινήσαμε γύρω, να θέλω την εκτίμησή σου για τα πυρηνικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν πιστεύεις. Από το Γιβραλτάρ, με στόχο από το Γιβραλτάρ ως τα Ουράλια, λέγανε. Τι είχαν αρχίσει να διαιρείται και να πολεμάει. Αν πιστεύεις. Γι' αυτό κάνατε την τέτοια τον πυρηνικό πόλεμο εντός ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο κύριος Τσίπρας εμφανιστεί σε αυτήν την ιστορία. Ο κύριος Τσίπρας, νομίζω το συζητήσαμε και πριν από μερικές μέρες. Δεν ξέρω αν έχει πια πολλές δυνατότητες να βρεθεί ως τι. Ως κάποιος ο οποίος θα μαζέψει το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μαζεύεται. Και μάλιστα. Αν μαζευότανε, το άθροισμα θα ήταν πολύ πιο αρνητικό από ότι είναι τα επιμέρους μέλη. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο πολιτικού προσωπικού είναι ένα άθροισμα με φιγούρες, με πολιτικές διαδρομές, με συμπεριφορές, οι οποίες έχουν εγγραφεί αρνητικά στο συλλογικό υποσυνείδητο. Αν αυτό το συμπτύξεις και το βάλεις, ξέρω εγώ, σε ένα χώρο να δράσει ως κάτι, ναι. Νομίζω ότι μάλλον προς τα κάτω θα πηγαίνει παρά θα διευρύνει. Συγγνώμη Γιώργο, υπήρχαν τόσοι υπουργοί της κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Τσίπρα και έχουν εγγραφεί όλοι αρνητικά. Όχι, αλλά πολλοί από τους πρωταγωνιστές έχουν εγγραφεί αρνητικά. Αυτό σημαίνει τώρα, αν θέλετε να μπούμε σε ονοματολογία, να μπούμε. Αλλά δεν ζητάω αυτό. Απλά μου φαίνεται υπερβολικό να θεωρούμε και να συμφωνούμε ότι είναι κεφάλαιο ο Αλέξης Τσίπρας και είναι ως πρωθυπουργός, αλλά να έχει επιλέξει μία σειρά πρόσωπα για υπουργούς και να μην έχει μείνει κάποιος από αυτούς ο οποίος να θεωρείται. Ενώ στην πραγματικότητα, όταν ο Τσίπρας είπε μετά την ήττα του ότι εγώ παραμερίζω για να περάσει ένα νέο ρεύμα, ο άξονας, το βασικό ήταν το παραμερίζω. Το τι θα περάσει δεν νομίζω ότι. Παραμερίζω δεν σημαίνει φεύγω πάντως. Όχι. Σημαίνει κάνω στην άκρη, αλλά παραμένω στον ίδιο άξονα. Αυτό εννοούσε όμως. Αυτό είναι ο παραμερίζω. Πανώ πάντως αυτό που λέει η Μάγκη. Καταλάβαινε ότι αυτό το μαγαζί, αυτό το πολιτικό χώρο, το πολιτικό προσωπικό δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Μάλιστα. Πάντως να του επιβληθεί, δεν μπορούσε να επιβάλλει τις αποφάσεις του. Υπήρχε μια πολύ σκληρή εσωκομματική αντιπολίτευση. Υπήρχε μια πολύ προβληματική κατάτμιση σε φράξεις που οδηγούσε και σε πλαστύνονται αντιφράξεις από την πλευρά των υποστηρικτών του. Αυτό λοιπόν δεν μπορούσε να έχει χαρακτηριστικά σύγχρονου πολιτικού φορέα, ο οποίος θα έχει μια πολιτική, θα έχει μια στρατηγική. Και ο Τσίπρας καλύτερα από όλους το ήξερε ο ίδιος και νομίζω ότι το εγκατέλειψε. Δεν το είπε έτσι, αλλά στην πράξη αυτό συμβαίνει. Αυτό που ήθελα να πω, σχολιάζοντας αυτό που είπε η Μάγκη, ναι, υπήρχαν πρόσωπα τα οποία είχαν ένα θετικό πρόσημο. Πολύ απλά η κυρία Χτσιόγλου είχε θετικό πρόσημο ως νέο πρόσωπο, νέα πολιτικός, γυναίκα πολιτικός. Όλα αυτά τα πρόσωπα, μάλλον όχι όλα, τα περισσότερα από αυτά τα πρόσωπα κατέβηκαν ως νέα αριστερά, φεύγοντας από το ΣΥΡΙΖΑ, το τοξικό με το κακό πρόσημο και πήραν 2,2%. Και δεν τα κατάφεραν.
στις ευρωεκλογές. Οπότε... Εγώ αναφέρθηκα συνολικά στους ανθρώπους που επέλεξε να τους εμπιστευτεί ο Πρωθυπουργός. Ναι, αλλά είναι συγκεκριμένα πρόσωπα, οπότε... Επειδή βγήκε επίσημη ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας, θα διαβάσω μόνο την τελευταία πρόταση. Το ζήτημα αυτό είναι λήξαν. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έβαλε... Λήξαν ότι αυτό σημαίνει και τον και ότι... Προχωράνε το πώς ήταν. Προχωράει το χρονοδιάγραμμα όπως ναι. έχουμε προχωρήσει. Άρα έρχεται η ώρα της αλήθειας. Εάν ακριβώς, ο Κασελάκης έχει υποστηρικτές, θα το δούμε και θα δούμε και τι θα συμβεί. Θα πάρει μια διακριτική στο ΣΥΡΙΖΑ ή θα πάει σε, δικό του, σε δική του συνιστόσα, σε δικό του κόμμα. Λοιπόν. Αν δεν έχει... Τότε ας σκεφτούν όλοι αυτοί που επί 11 μήνες ένα χρόνο τον παρουσίαζαν ως μεσία. Έχουν γίνει απίστευτες δηλώσεις ακόμα και από υποτιθέμενους σοβαρούς ανθρώπους υπέρ του κυρίου Κασελάκη και της ανανεωτικής του δυνατότητας και της μεταρρυθμιστικής του έτσι, ροπής. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, Κυριακή κοντή γιορτή, Γιώργο, έστω και αν δεν μιλάμε για την επόμενη Κυριακή, αλλά μια Κυριακή στα τέλη Νοεμβρίου και στη συνέχεια Κυριακή θα είναι, η πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Λακόπουλο που τον διαβάζετε στα ειδήσεις. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Νόκο που τον διαβάζετε στο Παραπολιτικά, στα παραπολιτικά και στο παραπολιτικά.gr. Να είστε καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε.